Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι ρωσόφιλοι κάτοικοι του Ντόνετσκ, λέει στον Αλφα ένας Έλληνας που ζει και εργάζεται στην Ουκρανική Μεγαλούπολη τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ κοντά. Πριν 2 ώρες έχουν κλείσει 2-3 εισόδους στο Ντόνετσκ. Έχουν φέρει άρματα, έχουν φέρει τάγκς και τέτοια. Αλλά πιστεύουν ότι φοβούνται να μπουν μέσα στην πόλη. Επειδή ο κόσμος που είναι μέσα στην πόλη είναι έτοιμος και περιμένει τους. Σύμφωνα με τον Γιάννη Φιλιππίδη, οι ρωσόφιλοι ζητούν από την αστυνομία και το στρατό που εδρεύουν στο Ντόνετσκ να ταχθούν με το μέρος τους. Όπως λέει, έχουν ήδη διανεμηθεί όπλα και πυρομαχικά από αστυνομικά τμήματα και σώματα ασφαλείας. Έχουν όπλα, έχουν κλείσει τους δρόμους, έχουν βάλει πυρομαχικές μπλοκς στους είσοδους στο Ντόνετσκ, έχουν κλείσει τους γέφυρες. Δηλαδή είναι έτοιμοι για να δώσουν πόλεμο τους. Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στη Μαριούπολη. Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην περιοχή περιγράφει στον Αλφα τις δραματικές στιγμές που εξελίσσονται κάθε ώρα. Στην Μαριούπολη πριν από λίγο είχαμε και μια διαδήλωση μηχανοκίνητη των ρωσόφιλων. Χθες το βράδυ θα βγήκαν στους δρόμους και στο υποκατάληψη από τους ρωσόφιλους δημαρχείο κάποιοι υποστηρικτές των ρωσόφιλων για να προστατέψουν ενδεχομένως το κτίριο και τους έγκλειστους και όσους ήταν συγκεντρωμένους από ενδεχόμενη επίθεση. Άναψαν κάποιες φωτιές, τρυπόλησαν μια τράπεζα, τρυπόλησαν και τα γραφεία νεκροσώπου πολιτικού κόμματος. Όλα αυτά βέβαια που έγιναν σε απόσταση αναπνοής από το ελληνικό προξενείο. Είμαστε 200 μέτρα από το κατηλημένο δημαρχείο, από την τράπεζα που τρυπολήθηκε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, η κατάσταση είναι τεταμένη, είναι κρίσιμη. Όλα είναι πιθανά. Ανάφλεξη μπορεί να συμβεί οπουδήποτε πλέον. Συγκλονισμένοι και οι Έλληνες στην Οδυσσό. Η πυρπόληση του κτηρίου που κόστησε δεκάδες νεκρούς τους έχει σοκάρει. Ήρθαν εδώ περίπου 3 βαγόνια ατόμων. Εμείς δεν ξέρουμε από πού. Ας να καταλάβουμε ποιοι ήσασταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν μερικοί με μαύρες μάσκες, μερικοί απλά χωρίς, με κάποια ξύλα. Και πρώτα που άρχισαν να κάνουν να ρίχνουν το μόλατο στους ανθρώπους που ήταν στα κασκόλ του Τσιρνομόριτς, που κρατάνε την σημαία Ουκρανική, ρίχνουν μόλατο. Τώρα όπως έγινε αυτό, πέθαναν πολλοί άνθρωποι, μας λένε ότι αυτό που έκαναν μόνο αρχή και ότι στην 9 Μαΐου θα είναι και χειρότερη κατάσταση. Την ίδια ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή και ζητά από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Οδυσσό, τη Μαριούπολη και το Κίεβο να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους Έλληνες ομογενείς. Θα επιστρέψουμε.